να ανασταλούν οι πληστηριασμοί κυρίας κατοικίας και να παραταθεί η ισχύ του νόμου Κατσέλη μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την έναρξη λειτουργίας για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης, ζητούν 150 δικηγόροι της χώρας, που με επιστολή τους προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Οικονομικών εξηγούν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραταθούν οι προθεσμίες της πλατφόρμας, προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος συγχρονισμού στα ειρηνοδικεία, αφού από τις 4 του μήνα λήγει η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για χιλιάδες υποθέσεις. Την επιστολή υπογράφουν δικηγόροι και από την Κρήτη, μεταξύ των οποίων η Έφη Σωμαρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Αναλάβαμε λοιπόν την πρωτοβουλία να συνταχθεί μια επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών αυτών, έτσι ώστε να μην απολέσουν την πρώτη τους κατοικία, γιατί ακριβώς είναι άνθρωποι που χρήζουν προστασίας από το κράτος δικαίου. Για θέμα με κοινωνικές διαστάσεις και απρόβλεπτες συνέπειες, υπό το πρίσμα ότι πάβει να προστατεύεται η πρώτη κατοικία και πολλοί οφειλέτες θα δουν το σπίτι τους να βγαίνει σε πληστηριασμό, έκαναν λόγο δικηγόροι που εξήγησαν ότι ακόμη και στις περιπτώσεις οικονομικά ευάλωτων ομάδων που θα έχουν τα τυπικά κριτήρια να ενταχθούν στο πλαίσιο των όποιων ρυθμίσεων, η μη σύσταση μέχρι αυτή την ώρα του αρμόδιου φορέα ουσιαστικά τους οδηγεί στην απώλεια τόσο του δικαιώματος κυριότητας επί της κύριας κατοικίας τους, όσο και του δικαιώματος στέγης επ' αυτής. Κάπου λοιπόν πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή για να μην υπάρχει και ο κίνδυνος, γιατί είναι αρκετά οδυνηρό και λυπηρό να βλέπουμε οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, για λόγους δηλαδή ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια που πήραν. Η εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα ισχύει από χθες, 1η Ιουνίου, και σύμφωνα με τη ΓΕΣΕΒΕ ισοδυναμεί με το τέλος της προστασίας της πρώτης κατοικίας, που θα οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες να χάσουν τις περιουσίες τους. Αν κάποιος οφειλέτης προσπαθήσει να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και η τράπεζα δεν συμφωνήσει στη διαδικασία της ρύθμισης, αυτομάτως δεν επικυρώνεται η εξοδικαστική διαδικασία. Άρα λοιπόν είναι δώρον άδωρον και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή από την πλευρά της κυβέρνησης τουλάχιστον να είχαν υποχρεωθεί οι τράπεζες, οι οποίες έχουν το προηγούμενο διάστημα στηριχθεί με δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, να εντάσσονται στη ρύθμιση και να μην έχουμε το επόμενο διάστημα μια πληθώρα πληστηριασμών σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Μιλώντας στο Ράδιο 984, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεως Προστασίας Πολιτών Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδος, Ευάγγελος Κρητικός, χαρακτήρισε επικοινωνιακή ψευδέστηση τα περί δεύτερης ευκαιρίας, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας, που από το Φεβρουάριο του 19 επί της ουσίας έπαψε να υφίσταται, πλέον μετατρέπεται σε τσουνάμι πτωχεύσεων, εκποιήσεων, πληστηριασμών και κατασχέσεων, που η πανδημία ανέκοψε για ένα χρόνο εξαιτίας της υπολειτουργίας των δικαστηρίων, άρα και της μη έκδοσης σχετικών αποφάσεων. Δεν παρέχει καμία προστασία. Δηλαδή και στην εξοδικαστική διαδικασία να είσαι και να κουβεντιάζεις, να το πω έτσι, ή να διαπραγματεύεσαι, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Ούτε πρώτης κατοικίας, ούτε δεύτερης, ούτε τίποτε. Αυτό που μόλις συζητάμε διαφημίζεται σαν δεύτερη ευκαιρία. Που μόνο δεύτερη ευκαιρία δεν είναι. Την ίδια ώρα, πάντως, ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, Φώτης Κουρμούσης, εμένει στην άποψη ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση χρεών, με κριτήρια που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Ο νόμος για τη ρύθμιση φυλών και τη δεύτερη ευκαιρία, που ενεργοποιήθηκε χτες, προβλέπει τη δυνατότητα σε όλους που έχουν χρέη άνω των 10.000 ευρώ να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Είτε αυτά τα χρέη είναι προς το δημόσιο. Οπότε η ρύθμιση είναι σε έως 240 δόσεις, ενώ αν χρωστούν προς τράπεζες, η ρύθμιση είναι σε 420 δόσεις, δηλαδή η δυνατότητα να ξοφλήσουν σε 35 χρόνια.